Αυτά τα παιδιά πρέπει να μάθουν καμιά τέχνη. Μαρακός, κλειδαράς, δεν ξέρω, γιατί από γράμματα δεν. Μη σε πιάνει πανικός, λίγο σπρόξιμο θέλουν, βάλε. Τα δικά μας τα παιδιά θέλουν σπρόξιμο. Μάζεμα θέλουνε, σκετά γρήμια είναι στο σχολείο. Μιλάνε μες στην τάξη, αντιμιλάνε στη δασκάλα. Ξέρεις τι υποχάρισε όταν το ρώτησε πότε πέθανε ο Ιστινιανός? Δι. Λίγες μέρες πριν από την κηδεία του. Εδώ και θα γελάει. Όχι, ήταν αστείο τώρα, δεν μπορεί να πει, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Να τον κάνουμε κλόν τότε, το χάρι το κλείσαμε. Γιατί όχι. Για τον Νικόλα, πες μου τι σκέφτεσαι, ακροβάτη, σαλιματέρ, βοηθό συνταξιούχου, μήπως. Μια χαρά είναι τα παιδιά μου, μια χαρά είναι. Να σου πω την αλήθεια, και εγώ στην ηλικία του έτσι ήμουνα. Γιατί δεν μου το λες τόση ώρα, τώρα ησύχασα. Δηλαδή, κλείσε το φως, κοιμάμαι κιόλα. Καταλαβαίνω, συγγνώμη δηλαδή, δεν τα έχω καταφέρει μια χαρά. Την οικογένειά μου τη ζω αξιοπρεπώς. Πριν τα 40 έγραψα και το πρώτο μου βιβλίο. Γιατί είχες ταλέντο, το έγραψες γι' αυτό. Βέβαια. Αλλά σαν πως και αυτό το εκμεταλλεύτηκες. Ένα βιβλίο έγραψες, ίσα-ίσα για να αποδείξω ότι μπορείς. Και μετά τέλος. Κλείδωσες το ταλέντο στο σιρτάρι, πέταξες και το κλειδί. Να άρχισες πάλι. Δεν το πέταξα καθόλου το κλειδί. Ναι. Κάποια στιγμή θα ξεκινήσω να γράφω και το δεύτερο βιβλίο. Δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα. Ναι. Χρειάζεται έμπνευση, συγκέντρωση. Ύστερα στην πορεία, να σου πω, με κέρδισε η τηλεόραση το σενάριο. Καλέ, μόνο σε κέρδισε, κάτω σε πάτησε. 10 χρόνια σε έχουν φάει σαπουνόπερες. Μην το υποτιμάς καθόλου το είδος. Η σαπουνόπερα είναι πολύ δύσκολη. Λίγοι στην Ελλάδα γράφουνε. Μην το συζητάς, η αποθέωση της τέχνης. Που να με πάρει ο διάολος. Ευχαριστώ, ρε Ρενιά, κουβεντιάσαμε για απόψε. Έλα, ρε Κωστάκο τώρα. Κωστάκο τώρα. Έλα, μην παρεξηγέσαι, ζωρισμένη είμαι κι εγώ. Γιατί εγώ δεν...